Ναι στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων των παρακάμψεων του βόρειο-δυτικού άξονα της Κρήτης, είπε κατά πλειοψηφία το Περιφερειακό Συμβούλιο. Αυτό που σήμερα προτείνουμε και συμπληρώνουμε είναι κάποιες βελτιώσεις ή αν θέλετε κάποιες αλλαγές που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του ΒΟΑΚ ως εθνικού δρόμου και ως αστικού δρόμου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι αιρετοί της Κρήτης παρουσίασαν τα σημεία της μελέτης που δημιουργούν ανησυχία. Είναι εθνικός δρόμος, αλλά αποδέχεται την αναγκαιότητα για τη σύνδεση του Βορρά με τον Νότο στο Ηράκλειο. Άρα τα προτινόμενα έργα διασύνδεσης και κάθετης διαδρομής του ΒΟΑΚ νομίζω ότι δεν μπορεί να τα αρνηθεί κανένα Υπουργείο. Όπως αποτυπώθηκε και στη σχεδόν ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, η προοπτική διχοτόμησης της πόλης δεν είναι αποδεκτή, ζητώντας την υπογειοποίηση μέσω στεγάστρων επιλεγμένων αστικών τμήματων του αυτοκινητοδρόμου εντός Ηρακλείου. Φέροντας το παράδειγμα της έναρξης του έργου που έχει ξεκινήσει τώρα το Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, είμαστε χαροποιεί αυτό ότι επιτέλους ξεκινάει το πρώτο κομμάτι. Έχει 11 χιλιόμετρα παράπλευρο δίκτυο, προβλέπει σε 14 χιλιόμετρα δρόμο. Σε 25 χιλιόμετρα δρόμο που είναι, μιλάμε, το τμήμα που μιλάμε τώρα από τον κόβο Λινοπεραμάτων μέχρι τον κόβο Γουβών, δεν έχει ούτε ένα χιλιόμετρο παράπλευρο δίκτυο. Επανασχεδιασμό για τον κόμβο της Ανώπολης και οριοθέτηση και διευθέτηση των ρεμάτων ζητά ο Δήμος Χερσονήσου. Είναι ένα σημαντικό θέμα για μας, όσο και η κατασκευή του ίδιου του δρόμου, των έργων οριοθέτησης και διευθέτησης των πλημμυρικών νερών, από τα οποία πολλοί δήμοι, όχι μόνο ο δικός μας, έχουμε θρηνήσει και θύματα, αλλά έχουμε υποστεί και τεράστιες καταστροφές. Υπόγειες διαβάσεις ή παράπλευρο δίκτυο, λέει ο Δήμος Μαλεβιζίου, με το Δήμαρχο να προειδοποιεί για τον κόμβο της Αχλάδας. Δεν δύναται να προχωρήσει ένα σχεδιασμό χωρίς να δίνεται λύση σε αυτό το κομμάτι. Αποτελεί ζωτική σημασία στην περιοχή. Έχουμε πρόσφατα ζήσει μια τραγική φυσική καταστροφή. Δεν είναι μόνο τα θέματα κυκλοφοριακά, είναι και τα θέματα πολιτικής προστασίας, που αυτά, αν θέλετε, μπαίνουν και σε πρώτη προτεραιότητα, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση για εμάς. Ναι, στα όσα προβλέπονται στη μελέτη του Υπουργείου για το Ατσιπόπουλο, αλλά όχι για τους κόμβους Πηλίου και Αμαρίου, λέει σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεθύμνου. Το Ρεθύμνο δεν ζητάει φαραωνικά έργα. Είμαστε και θεσμικοί και σοβαροί. Ούτε δεν μπορούμε να μην παραπονεθούμε, βλέποντας ότι σε άλλους νομούς παρόμοια πράγματα λύθηκαν υπέρ των τοποθετήσεων εκεί της περιοχής, και για μας ισχύουν 2 μέτρα και 2 σταθμά. Θετικό σε πρόσθετες παρεμβάσεις εμφανίστηκε ο Γενικός Διευθυντής Συγκοινωνιακών Υποδομών Γιάννης Καρνέσης, αρκεί όπως σημείωσε αυτές να μην καθυστερούν το έργο. Και τελικά αντιπλημμυρικά προβλέπονται? Αν με τα αντιπλημμυρικά εννοούμε εργασίες που είναι πολύ μακριά από το έργο παραχώρησης και αφορούν διευθέτηση ρεμάτων και λοιπές τέτοιες εργασίες, αυτές, όπως ξέρετε, με βάση τον νόμο 3852 του 2010, τον νόμο Καλλικράτη, ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλων φορέων. Σε ό,τι αφορά τα διόδια, ο ίδιος σημείωσε πως ο νέος ΒΟΑΚ δεν θα έχει σταθμούς, αφού ο δρόμος θα γίνει με σύγχρονες τεχνολογίες. Το σύστημα των διοδίων του ΒΟΑΚ θα είναι αναλογικό και ηλεκτρονικό. Με την έννοια αυτή δεν θα υπάρχει χειροκίνητη πληρωμή πουθενά και θα υπάρχουν σταθμοί που θα καταγράφουν την κίνηση των οχημάτων σε κάθε κόμβο από και προς, δηλαδή την είσοδο και την έξοδο οποιοδήποτε κόμβου.